Αν ο κόσμος ήταν τυφλός, πόσα άτομα θα εντυπωσίαζες? Αυτή ήταν η ερώτηση που μου έκανε σήμερα ο ψυχολόγος μου, όταν της είπα ότι με δυσκολεύει η εξωτερική μου εμφάνιση. Είναι 1 το βράδυ και από το μεσημέρι αυτό σκέφτομαι. Αν ο κόσμος ήταν τυφλός, πόσα άτομα θα εντυπωσίαζα? Αν ο κόσμος δεν έβλεπε την εξωτερική εμφάνιση, θα θεωρούμουν όμορφος? Θα θεωρούμουν καλός? Θα θεωρούμουν άξιος? Σε παρακινώ να κάνεις την ίδια ερώτηση στον εαυτό σου. Αν ο κόσμος ήταν τυφλός, πόσα άτομα θα εντυπωσίαζες? Μπορεί και κανένα, μπορεί και όλο τον κόσμο. Όπως λέω, η αίσθηση μένει στους ανθρώπους, δεν μένει η εξωτερική εμφάνιση, το πώς τους κάνεις να νιώθουν. Τα συναισθήματα είναι πολύ πιο σημαντικά από μια όμορφη εξωτερική εμφάνιση. Όταν θες να περιγράψεις έναν άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που σχολιάζεις δεν νομίζω ότι είναι η εξωτερική εμφάνιση. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι όταν αγαπάς ένα άτομο, άμα σε βάλουν να το περιγράψεις, θα πεις ότι τον αγαπάω για αυτόν και αυτόν τον λόγο? Οπότε, όπως έχουμε πει, να είμαστε όμορφοι από μέσα προς τα έξω.